Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν γραφτεί, κάποιοι τοπικοί άνθρωποι βιάστηκαν να σχολιάσουν διάφορα πράγματα, θα πατήσουν και στη συνέχεια και γι' αυτό. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω μια ιστορική αναδρομή για το τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Ο αγωγός θα ψηφίστηκε στην Βουλή τον Απρίλιο του 2013. Ψηφίστηκε από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εάν δεν είχε ψηφιστεί, σήμερα δεν θα γινόταν να μιλάμε για αυτό το θέμα. Τότε υπουργός ήταν ο κύριος Μανιάτης. Στη συνέχεια στάθηκε στις περιφερειακές, στις περιφέρειες από όπου θα περνάει το ΤΑΠ, έγγραφο για έκφραση γνώμης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 13 Δεκάμβρη του 2013 γίνεται ειδικό περιφερειακό συμβούλιο στην Κορυμαϊδά και είχαν έρθει στελέχη του ΤΑΠ και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η θετική γνώμη για τους περιβαλλοντικούς όρους με μια σειρά παρατηρήσεων, μεταξύ των οποίων να υπάρχουν δύο έξοδοι. Καταθέτω και τα πρακτικά τα απομονωτοποιημένα στο Προεδρείο. Φεβρουάριο του 2014 ανατέθηκε στην ΑΚΟ μελέτη για ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Η μελέτη τελείωσε τέλη του 2014, αρχές του 2015. 12 του 2014 έχουμε την υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι. Στο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας ισχύουν σήμερα χωρίς καμία αλλαγή. Καταθέτω και το σχετικό έγγραφο με τους περιβαλλοντικούς όρους. Το 2016 έχουμε αναθεώρηση ΕΣΠΑ για την Ελλάδα, η οποία έκλεισε τον Ιούνιο του 2017 με έξτρα χρηματοδότηση 980 εκατομμύρια ευρώ. Η τότε Περιφερειακή Αρχή του Δόκρου Καρυπίδη δεν ζήτησε να πάρει χρήματα από αυτό το ποσό για να χρηματοδοτηθούν τα δίκτυα φυσικού αερίου. 17 του 2017, ο κύριος Καρέτσης Υπουργός, έχουμε την απόφαση χρηματοδότησης 12 εκατομμυρίων 600.000 ευρώ για ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία από το πρόγραμμα Δημοσίων Εκπαιδεύσεων ΣΑΕΠ 041. Στην ίδια απόφαση όμως, και καταθέτω και αυτή στα πρακτικά, γράφει ότι δεν ισχύει και δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε νομικές δεσμεύσεις αν δεν υπάρχει ένταξη έργου στη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή το 2014-2020. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορούσε, ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, να δημοπρατήσει δίκτυα φυσικού αερίου, ούτε να υπογράψει σύμβαση εκτέλεσης έργου. Ήταν ένα απλό χαρτί για επικοινωνιακούς λόγους, για λόγους εντυπώσεων, χωρίς να έχει ισχύει η πολιτική απόφαση. Σε επιβεβαίωση αυτό που σας αναφέρω, στις 18 Απριλίου του 2018 δημοσιεύτηκε ΦΕΚ, ο οδικός χάρτης φυσικού αερίου, καταθέτω το συγκεκριμένο ΦΕΚ στο Προεδρείο για τα πρακτικά, ο χάρτης φυσικού αερίου 2018-2022, που είναι υπογεγραμμένο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και υπογράφουν οι Δραχασάκης, Παπαδημητρίου, Σπίρτζης, Κουτουρά, Χαρίτσης, Τσακαλώτος, Κουρουμπλής, Φλακουράλης, Κουλιαράκης, Σταθάκης, Αποστόλου, Βερναδάκης. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη Δυτική Μακεδονία. Ιούνιο του 2018 σε Περιφερειακό Συμβούλιο για το πρόγραμμα η τότε Περιφερειακή Αρχή κάνει αναθεώρηση και βάζει σε ένα καινούργιο κωδικό και χρηματοδότηση δικτύων 1 εκατομμύριο ευρώ για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τότε εμείς ως παράταξη της αντιπολίτευσης είχαμε προτείνει να μπει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό δεδομένου ότι το πρόγραμμα δεν είχε απορροφητικότητα. Ιούνιο του 2019, μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και λίγο πριν προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές, καινούργια απόφαση χρηματοδότησης, την καταθέτω και αυτή, είναι αυτή που έχει κανονική ισχύ στη θέση αυτής του 2017. Τώρα όσον αφορά την διαχειριστική αρχή, στο επόμενο διάστημα θα βγει η πρόσκληση και θα αφορά Γρεβενά, Μανιά και Καστοριά προσοριστικό. Θα έχει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Τώρα για την πρώτη φάση και τη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που αναφέρεται και στις πόλεις που έχουν ένταξη πριν από, είναι οι πόλεις που έχουν ένταξη πριν από 2 χρόνια. Η πρώτη με δεύτερη φάση δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν τα έργα στη δεύτερη φάση όταν τελειώσουν στην πρώτη. Η πρόσκληση θα βγει μόνο για τους μη ενεργειακούς δήμους, για αυτούς που ανέφερα στην αρχή. Η χρηματοδότηση θα γίνει από εγχώριες τράπεζες, έχουν πάρει και προέκληση. Εδώ να αναφέρω ότι η προηγούμενη
Περιφερειακή Αρχή και η προηγούμενη διοίκηση του ΔΕΔΑ ουδέποτε ζήτησαν την ανάλογη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και γι' αυτό δεν υπάρχει χρηματοδότηση από αυτή την πηγή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πριν 3 μήνες ανακοίνωσε επίσημα ότι σταματάει τη χρηματοδότηση σε ό,τι έχει να κάνει με ορυκτά καύσιμα και δίκτυα φυσικού αερίου. Όταν εμείς αναλάβαμε ο προγραμματισμός της ΔΕΔΑ, η καινούργια Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη τον Γιώργο Κασαπίδη, ο προγραμματισμός της ΔΕΔΑ ήταν να ξεκινήσουν τα δίκτυα το 2023 αφού ολοκληρωθούν οι σταθμοί αποσυμπίεσης από τη ΔΕΣΠΑ. Στη συνάντηση που κάναμε στην Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2019, καταφέραμε και είδαμε στη συνεννόηση να ξεκινήσουν τα έργα της ΔΕΔΑ ταυτόχρονα με τον ΔΕΣΠΑ, ως απάντηση ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή δεν θέλει το αέριο. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην έξοδο του ΠΕΔΙΚΑ, αλλά στην πληγορία της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής να τρέξει στις διαδικασίες. Εμείς και θέλουμε το αέριο και κάναμε ό,τι χρειάζεται για να γίνει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Έτσι, δεν είναι από προ απλά, θα σκάψει αμέσως μετά την έγκριση και την κράτηση του έργου, ώστε όταν τελειώσει και ο ΔΕΣΠΑ να έχουμε ήδη έτοιμο το δίκτυο. Και κλείνοντας, θα πρέπει να σας επαναλάβω ότι εμείς ως Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Κασαπίδη δώσαμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα του φυσικού αερίου με σωστή δουλειά, δουλειά με ουσία, χωρίς την πανοκρουσίας, χωρίς προεκλογικές εξαγγελίες και φιέσεις τύπου επίσκεψη του κυρίου Σταθάκη στην Καστοριά. Η Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Κασαπίδη έκανε αυτό που όφελα να είχαν κάνει οι προηγούμενοι και οι σωστές κινήσεις θα καρποφορήσουν. Όσον αφορά για κάποια που γράφτηκαν κάποιες ανακοινώσεις πρώην αρχόντων που με μεγάλη έκπληξη τοπικών αρχόντων διάβασα στα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης και αναφέρουν ότι ο Γιώργος Κασαπίδης είναι εγκλωβισμένος από το κόμμα του και ότι δεν τον ενδιαφέρει το φυσικό αέριο, θα πρέπει να απαντήσω ότι ο Γιώργος Κασαπίδης απέδειξε στην πορεία του ότι όταν διαφωνεί και με το ίδιο το κόμμα είχε το θάρρος και τη δύναμη να κάνει αυτό που ο ίδιος πίστευε. Και όπως θυμάστε όλοι, είχε διαγραφεί και από το κόμμα. Οπότε αυτό δεν υπάρχει ως ζήτημα. Όσον αφορά ότι θα χαθούν πόροι, ότι θα λόγω του ότι πρέπει τώρα του ζητήματος της απολιγνητοποίησης θα καθυστερήσει η ένταξη των πρεπενών, θα καθυστερήσει το άλλο οριστικό για χάρη του φιλότα της Πτολεμαίδος και της Φλόρινας και της Κοζάνης, αυτό δεν ισχύει και θα αποδειχθεί. Οφείλουμε να μην βιαζόμαστε, να μην γράφουμε ό,τι μας κατέβει εκείνη την ώρα το κεφάλι, το λέω έτσι απλά, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι και άνθρωπος των θετικών επιστημών και όφειλε πρώτα να κρίνει και μετά να απαντήσει. Θα μπορούσαν να περιμένουν κάποιοι να δουν το Δημοτικό Συμβούλιο, να ακουστούν τι πρέπει να ακουστεί και από εκεί να κρίνουν. Τώρα δεν θα αναφερθώ για τους σχολιασμούς στο δικό μου το πρόσωπο, τους επιστρέφω. Κύριος Ασταμάνης, θυμάται πάρα πολύ καλά όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης σε ανάλογη περίπτωση όταν ήταν να κλείσει η εφορία στη Δεσιάτη, ότι πήγαμε μαζί, καθίσαμε 2-24 εκεί πέρα και με τότε η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία, γιατί εμείς ως Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη του Γιώργου Κασαπίδη πήραμε τη δύναμη από την πρώτη Κυριακή από τον λαό της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί μας εμπιστεύτηκε, γιατί πάνω απ' όλα βάζουμε το καλό της τοπικής μας κοινωνίας και όχι τις πολιτικές μας καταβολές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Περιφερειάρχη.